Όταν έχω συναισθηματικό θέμα και μπλοκάρω τρεις μέρες. Τελείωσε. Λοιπόν, μετά. Αυτό είπαμε λοιπόν, να το κοιτάξει. Θα κατεβαίνει εδώ κάτω και θα παίζει The Tiger. Πάλι γελά. Τι να κάνει, εδώ πρέπει, νομίζω πρέπει να υπάρχει μια εφαρμογή. Να, πρέπει να φτιάξουμε με το που μπαίνει στο χώρο. Ναι. Να παίζουν τα τραγούδια που εσύ έχεις ρυθμίσει και σε εμπνέουν και σε βάζουν σε κατάσταση power mode. Αυτό το κάνει το, αυτό της Google, το ποιο? Alexa. Α, το Alexa, σωστά και το σωστό. Alexa. Amazon. Και αυτό Amazon. Alexa είναι, όχι Amazon, έχεις δίκιο. Ναι. Amazon. Σε αυτό το σημείο ρωτάω τον καλεσμένο πώς θέλει να τον συστήσω. Εσύ εδώ πέρα τώρα δεν θέλεις συστάσεις. Απόστολος κριτικός is in the house. Καλά, εντάξει, όχι, δεν θέλω και συστάσεις. Σήμερα είμαι θεωρώ social mind. Social mind. Άλλη φορά θα πούμε άλλο. Ναι, αλλά σε έχει μάθει η πόλη Εβραίος, η κοινότητα ναι. των startuppers δηλαδή, από το Open Coffee. Σωστό γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό το λέω. Σωστό. Social Mind πόσα χρόνια μετράει? Η Social Mind ξεκίνησε το 2014. Ναι. Το καλοκαίρι. Ναι. Επίσημα, τέλος πάντων. Αλλά σκέψω ότι η εταιρεία προϋπήρχε σαν software house από το 2011. Δηλαδή τώρα είναι digital marketing, θα πούμε ενδεχομένως και κάποια πράγματα στη συνέχεια, αλλά εξ αρχής αυτό ξεκίνησε σαν ένα software house, όπου και με τον τωρινό συνεταιρό μου πάλι, αναπτύσσαμε λύσεις για websites, για e-shops, ναι. Software γενικά, mobile, ό,τι χρειάζονταν. Κάνατε κώδικα δηλαδή. Ναι. Και ίδιοι είμαστε προγραμματιστές στο επάγγελμα κατά βάση. Ναι. Οπότε στηριχτήκαμε σε αυτό. Εντάξει, ήταν και η πρώτη απόπειρα, γιατί το 2011. Θέλω τώρα που σε βρήκα να μου απαντήσεις την εξής ερώτηση. Με αυτό το κώδικα και τις γυναίκες, γιατί βλέπω η Carly Close, παραδείγματος χάρη, έτσι, την ξέρεις την Carly Close, top model, η οποία έχει ξεκινήσει το Code with Closey, η οποία πηγαίνει, δεν ξέρω τώρα με ποια ιδιότητα, και έχει σπονσοράρει ώστε κοπέλες, φοιτήτριες να μορφωθούν, να ενημερωθούν, δεν ξέρω, να επιμορφωθούν μάλλον πάνω στον κώδικα. Ή ξέρω εγώ το άλλο, το Code It Like a Girl, ξέρω εγώ. Υπάρχουν μεγάλες πρωτοβουλίες για τον κώδικα και τις γυναίκες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Έχει πάρα πολλά. Ο βασικός λόγος είναι ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα το επάγγελμα των τεχνικών ανθρώπων και κυρίως των προγραμματιστών ήταν εντός ανδροκρατούμενο, δηλαδή αυτό ίσχυε από τη δεκαετία του 80 που εμφανίστηκε το programming σαν trend, ας το πω έτσι χοντρικά. Α, γι' αυτό. Αυτό βέβαια προέρχεται, εντάξει, αν δεις και κάποια ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν και λοιπά παλαιότερα, προέρχεται από μια κουλτούρα, ας πούμε, αμερικανική, όπου το κομμάτι του engineering δεν το επέλεγαν γυναίκες να το ακολουθήσουν. Ναι. Ωστόσο, χωρίς να είμαι σε θέση να πω ποιοι ήταν οι λόγοι που συνέβαινε αυτό, όντως, ρε παιδί μου, κατέληξε να είναι ένα επάγγελμα στο οποίο κυρίως θα άκουγες σαν ονόματα, άντρες. Που και τελικά έτσι παίρνεις την πρωτοβουλία να ξεκινήσεις και εσύ κάτι. Ήταν κυρίως άντρες, δηλαδή τώρα θυμάσαι στις δεκαετίες 80-90, αν ακούγεται Bill Gates... Η τότε Jobs, μεγάλη, ναι, Steve, ναι. Jobs, αυτή που η, ναι, μεγάλη. Ναι, υπολογιστές και άντρες. Νομίζω αυτό. Γυναικείο όνομα δεν ξέρω πότε μπορεί να ακούστηκε πρώτη φορά. Όπως επίσης ήταν ξεκάθαρο το ότι τα geeks, η έννοια του geek, ήταν συνήθως ένας άντρας, ναι, ναι, με, ναι, γυαλιά, ναι, και κλικά, χοντρός, ναι, ναι. Που κάθεσε μια καρέκλα και, ναι, λοιπόν. Ναι. Και αυτό ήταν στερεότυπο, δηλαδή. Ναι, ναι. Το nerd. Το nerd πάντα, το nerd, πάντα, ναι, στις σειρές θα είναι άντρας. Εγώ θεωρώ, αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη, δεν το στηρίζω κάπου που λέω, οπότε μην παρεξηγηθώ ότι φέρνει τη σοφία. Εγώ θεωρώ ότι ξεκίνησε αυτή η μεγάλη διαφοροποίηση των δύο φύλων να φαίνεται, να γίνεται αισθητή μετά την εμφάνιση των social media και λοιπά, όπου ουσιαστικά η τεχνολογία έγινε σχεδόν εν μία ανοιχτή, αν μπορώ να το πω έτσι μεταφορικά πάντα μιλώντας, ευρέως διαδεδομένη, οπότε ξαφνικά όλοι ξέραμε τι είναι οι υπολογιστές, όλοι ξέραμε τι είναι τα κινητά, γιατί είχαμε, ναι, ένα, ναι, Facebook και παίζαμε. Και ξαφνικά λέγαμε, α, οκ, okay, αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι οι software engineers και οι προγραμματιστές και λοιπά, δεν φαίνεται να έχει πολλές γυναίκες εκεί. Και άρχισε να γίνεται πολύ πιο εμφανές αυτό το πράγμα. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι αυτού του είδους η ανισότητα, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι ανισότητα, δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο η κοινωνία το έφερε αυτό, ναι, ενώ δεν θα έπρεπε. Είναι και σε άλλα θέματα, έτσι. Το έχουμε ακούσει παλαιότερες δεκαετίες για πολιτική, το έχουμε, ναι, ακούσει για το επιστήμη. Το πολυτεχνείο, βέβαια. Επιστήμη, δηλαδή σου λέγει, ας πούμε, ότι
μόνο στην αρχαιότητα πολύ πλούσιες αριστοκράτησες είχαν ασκήσει το τέτοιο, αλλιώς δεν τις άφηναν να μπουν στους κύκλους τους κλπ. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε Social Mind που μετράει με τη μορφή που έχει τώρα το 2014, δηλαδή 4 χρόνια. 4 προς 5. Είναι το δικό σας startup δηλαδή. Ξέρεις τι γίνεται, δεν το λέω startup γιατί τα κεφάλαια τα βάλαμε εμείς για να το φτιάξουμε. Δηλαδή, συνήθως startup αναφέρουμε μια ιδέα η οποία πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε προϊόν. Αυτό είναι 5 χρόνια. Δηλαδή, πήγαμε με την, αυτό που λέμε bootstrap ή self-funded λογική. Ναι, bootstrap, το διάβασα τις προάλλες και έκανα Google να δω τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει λέει, ότι έβαλε κάποιος λεφτά από την τσέπη του και μεγαλώνει μια εταιρεία τσούκου τσούκου, με πολύ έμφαση στο τσούκου τσούκου. Πες και την άλλη τη φράση που μου έχεις πει. Καίει τα έτοιμα. Τι? Καίει τα έτοιμα, μπράβο, είναι αυτό, καίει το τέτοιο. Και προσπαθεί, ας πούμε, να μεγαλώσει το προσωπικό, το τζίρο, τα προϊόντα, τις πωλήσεις της. Ουσιαστικά βασιζόμενη στις δικές της δυνάμεις. Ναι. Χωρίς να έχει κάποια εξωτερική βοήθεια από επενδυτή. Ναι. Αυτό εννοούμε. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του το μοντέλο αυτό. Το βασικό κακό είναι ότι μεγαλώνει πολύ πιο αργά από την startup, γιατί στο startup έχεις ένα budget που σου έχει δώσει ο επενδυτής, το οποίο μπορείς να το κάψεις. Προφανώς όχι όπως θέλεις, δηλαδή δεν θα βάλεις τον εαυτό σου να μισθώ 50.000 γιατί έτσι θέλεις, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείς να καλύψεις κάποιες γρήγορες ανάγκες όπως marketing, το ένα το άλλο, πολύ ναι. γρήγορα. Αλλά και οι υποχρεώσεις σου εκεί είναι πολύ διαφορετικές, γιατί πρέπει πολύ γρήγορα να έχεις ένα προϊόν το οποίο να είναι επιδείξιμο και στους επενδυτές και στους ναι. και στην αγορά σου. Ενώ σε μια αυτοχρηματοδοτούμενη λογική όπως ας πούμε είναι η Social Mind, έχεις τη δυνατότητα να τη ζεις την επιχείρηση λίγο-λίγο καθώς μεγαλώνει, που έχει και αυτό τα καλά του, αν και σε αγχώνει πολύ περισσότερο. Μπαίνεις και συγχωρείς και παντού ναι. τέλος πάντων. Κάνεις από τους καφέδες μέχρι, όπως το λες. Μέχρι την επικοινωνία με μεγάλα στελέχη από άλλες εταιρείες και τα κάνεις όλα εσύ. Όπως το λες. Βλέπεις όλες τις ροές, υποχρεωτικά, πωλήσεις, management, recruitment, ναι. προσλήψεις δηλαδή, διαμόρφωση του προϊόντος, λογιστικά, ναι. δηλαδή μπαίνεις και σε τέτοια νομικά θέματα. Αυτά σε απασχολούν στην αρχή όλα εσένα, γιατί δεν υπάρχει κάποιος να τα κάνει για εσένα. Ναι, και δεν έχεις ναι. και λεφτά για να πληρώσεις απαραίτητα κάποιον ναι, να τα κάνει. Ναι, ναι. Ποιο απολαμβάνεις πιο πολύ κομμάτι? Να σου πω, πέρασα φάσεις. Δηλαδή, αν θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής, όταν είχα ξεκινήσει, επειδή τα προηγούμενα χρόνια ασχολούμαι πολύ με προγραμματισμό ναι. και σαν ερευνητής και σαν την προηγούμενη μορφή της εταιρείας που είχαμε, που ήταν ένα software house, όπως είπα. Ήταν κάτι που ήθελα να το σταματήσω, δηλαδή ήθελα να δω πιο πολύ το διοικητικό κομμάτι, οπότε προσπάθησα όσο γίνεται πιο γρήγορα να φύγει από πάνω μου το development. Ναι. Εντάξει, κάναμε τα πάντα βέβαια, τώρα μην λέμε ότι είχαμε και δυνατότητες επιλογές στην αρχή, πριν ναι. δηλαδή δημιουργηθεί η ομάδα, αναγκαστικά κάναμε τα πάντα εμείς. Όταν όμως δημιουργήθηκε η ομάδα, σιγά σιγά ήθελα να κάνω περισσότερο focus στη διοίκηση. Σήμερα θα έλεγα ότι με εξτάρει πάρα πολύ και ο σχεδιασμός των λύσεων. Δηλαδή, συμμετέχω στο να δούμε τις απαιτήσεις ενός πελάτη και να φτιάξουμε την καλύτερη δυνατή τεχνική λύση για αυτόν. Ναι. Και να βάλω και το χέρι μου, αν θέλει, στον κώδικα λίγο για κάτι περίπλοκο, για κάτι που θέλει πραγματικό σχεδιασμό κλπ. Και ποιο δεν μπορείς καθόλου? Που το κάνεις, γιατί πρέπει να το κάνεις τέλος πάντων. Δεν μπορώ καθόλου τις πωλήσεις, παρόλο που όλοι λένε ότι είμαι πολύ καλό σε αυτό. Ναι. Δεν μπορώ καθόλου. Πώς γίνεται αυτό όμως, να λένε όλοι ότι είσαι πολύ καλός? Προφανώς το κάνεις αβίαστα. Εντάξει, δεν το έχω κάνει και ποτέ συστηματικά. Γιατί τώρα ξέρεις, το να είσαι σε ένα τραπέζι με ένα έτοιμο ραντεβού. Να σου δώσω δηλαδή όλη την εικόνα, πώς την κατάλαβα και εγώ που δεν είμαι πολιτής, σαν ναι. επάγγελμα. Και να ξέρει ο απέναντί σου για τι πράγμα μιλάς, να το περιμένει και να είναι προετοιμασμένος γι' αυτό. Και εσύ, μάλλον πιο εύκολα θα πουλούσες ναι. το προϊόν σου ή την υπηρεσία σου. Το να πρέπει όμως να βρεις ποιος είναι ο πελάτης, πού θα τον βρω, τι χρειάζεται, να τον φτάσω με τηλέφωνο ή με email και να τον πείσω να κάτσει στο τραπέζι με τη διοίκηση ή με μένα, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και να βρω και το τηλέφωνο του, να βρω και το email ακριβώς. του. Αυτό, ας πούμε, εμένα καλύτερα πυροβόλησε με στα 3 μέτρα, μην με βάλεις να το κάνω. Ναι. Με κάθε ειλικρίνεια. Ναι, ναι, ναι. It's a dirty job που λέει, αλλά πρέπει να την κάνει κάποιος, ειδικά στην αρχή. Τι έχεις μάθει? Το επιχειρήν είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας.
Μαθαίνεις για τον εαυτό σου πάρα πολλά πράγματα που δεν είχες φανταστεί ότι μπορεί να αντιδράσει έτσι, μπορεί να μην τα θέλεις, να τα θέλεις πολύ, να ανταποκρίνεσαι έτσι, να αντιδράσει αλλιώς. Εγώ θα στο πάω λίγο παραπέρα. Εγώ θεωρώ ότι όλα τα πράγματα που κάνεις στη ζωή σου είναι ταξίδι αυτογνωσίας. Δηλαδή, και επειδή ήμουν πολύ τυχερός στη ζωή μου και έχω δει πολλές διαφορετικές θέσεις εργασίας, δηλαδή έχω υπάρξει υπάλληλος, έχω υπάρξει ελεύθερος επαγγελματίας, έχω υπάρξει τώρα σε εταιρεία που είναι άλλο το σχήμα από το να είσαι δύο ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπράβο, από το να είσαι δύο freelancers, οι οποίοι όπως είμαστε με τον Άγγελο που κάναμε κάτι μαζί. Έχω υπάρξει εκπαιδευτικός στην ανώτατη εκπαίδευση σε τεχνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, άλλα ιδιωτικά. Έχω δει δηλαδή πολλά πράγματα. Όλα κάτι έχουν να σου δώσουν και συνήθως σου δίνουν δύο πράγματα. Μια γνώση για σένα, τι μπορείς, τι δεν μπορείς, ποια είναι τα όρια σου, ποιο πράγμα μπορείς να το κάνεις ευχάριστα, ποιο όχι. Και ένα, μια γνώση για το περιβάλλον σου. Ναι. Το εκάστοτε περιβάλλον. Τα οποία όλα αυτά, αν θες, αυτές οι εμπειρίες βοήθησαν πολύ όταν έκανα εταιρεία. Ναι. Γιατί ήξερα ποιος είναι αυτός που πάω να δω όταν είχα περάσει από δίπλα του με κάποια άλλη ιδιότητα. Ναι. Το θέμα είναι κατά πόσο. Και εκεί δεν ξέρω. Οι οικοί μου λένε ότι είμαι πολύ παρατηρητικός σε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο παρατηρείς αυτά που γίνονται γύρω σου καθημερινά για να μπορείς μετά να πατήσεις πάνω σε αυτά και να πετύχεις κάτι. Ναι. Να τα επεξεργαστείς ίσως αυτά. Να σκέψω και εσύ, περνάνε, ειδικά τώρα ας πούμε με την εκπομπή, περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι από εδώ πέρα και μιλάς και το ξέρω. Φαντάζομαι σε κάποιους κάνεις πιο πολύ focus, σε κάποιους λιγότερο, αλλά τι θα γίνονταν αν μπορούσες όλα τα πράγματα να τα θυμάσαι που έχετε πει, δεν θα είχες μια τεράστια εμπειρία. Βέβαια. Που βέβαια. Δεν είναι εφικτό, αλλά λέμε. Ναι. Λοιπόν, και φτάνουμε στη Social Mind, η οποία ασχολείται με τι. Η Social Mind είναι κατά κύριο λόγο ένα digital marketing agency, που σημαίνει ότι κάνουμε διαφήμιση και marketing στο ίντερνετ, με έμφαση το ίντερνετ. Η ιδιαιτερότητα, αυτό που μας ρωτάνε περισσότεροι, είσαι ένα digital marketing agency, αλλά έχει και άλλα. So what? Ναι. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι παρέχουμε ταυτόχρονα και λύσεις development, που είναι ένα πράγμα που θα το βρεις δύσκολα in-house σε μια εταιρεία digital marketing. Τι θα πει development? Development είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας, ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, μιας mobile εφαρμογής. Θες να τα πούμε όλα αυτά με ένα παράδειγμα? Δηλαδή, λέβαια, εγώ τώρα έχω, τι να πούμε, τι εταιρεία. Το γιατί όχι. Το γιατί όχι, έτσι, για πες, το γιατί όχι. Λοιπόν, εσύ έχεις το γιατί όχι και δεν έχεις τίποτα. Δεν έχω φτιάξει τίποτα. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα που βλέπω εδώ πέρα, εγώ, ότι πάει ιστορία στο ένα το άλλο. Ναι. Εντάξει, ούτε χώρο. Εντάξει, χώρο μπορείς να έχεις φτιάξει, γιατί δεν είμαστε κατασκευαστικοί ακόμα. Ακόμα, έτσι. Αλλά δεν έχεις κάνει τίποτα, ρε παιδί μου. Ούτε λογότυπο, ούτε branding, τίποτα. Είσαι στο μηδέν. Ωραία. Ναι. Έρχεσαι λοιπόν και λες, γεια σας, έχω αυτή την ιδέα, θα είναι ένα podcast. Μας εξηγείς το project σου, εντάξει. Και αρχή. Τι μπορείτε ξέρεις, να κάνετε για μένα, θα είτε πω ξέρεις, εγώ. Γιατί κάποιοι έρχονται και λένε, θα ήθελα ένα λογότυπο, μια εταιρική ταυτότητα, ένα site και ένα marketing πλάνο για να βγω εκεί έξω και να με μάθει ο κόσμος. Ναι. Είτε κάποιοι δεν έρχονται και λένε, παιδιά, ξεκινά ένα project. Τι πρέπει να κάνω, ας πούμε. Α. Υπάρχουν και τέτοιοι. Ποιοι, σε ποσοστό ποιοι είναι, ποιοι, μισό-μισό. Πιο πολλοί ξέρουν πλέον. Ξέρουν, γιατί ειδικά οι πιο νέοι που θα έρθουν να ξεκινήσουν βέβαια, κάτι. Στην εποχή του ίντερνετ. Έχουν διαβάσει. Έχουν ψάξει, ξέρουν πολλές φορές σε κάποια πράγματα ακόμα και πιο πολλά πράγματα από εμάς. Δηλαδή, μάλιστα, υπάρχει ένας που λέει, έχω δει αυτό, μπορούμε να το κάνουμε. Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία και εμείς να το δούμε. Ναι. Γιατί κανένας δεν είναι δήμονας, παρόλα αυτά που ακούμε εκεί έξω. Εγώ το έχω πει ξανά στην εκπομπή. Όποτε ακούω social media expert και γκουρού, έφυγα τρέχοντας. Για κάτι το οποίο εξελίσσεται μαζί μας. Και όχι μόνο social media, εμένα έτσι και γνωρίζω επιστήμονα, γιατρό, δικηγόρο και μου πει, ξέρεις, αυτό δεν εγώ δεν το ξέρω. Θα σε στείλω στον τάδε, ειδικά σε μια κοινωνία στην Ελλάδα που όλοι οι περισσότεροι, όλοι τα ξέρουν όλα. Αυτός που θα μου πει και θα αργό, μπορεί τότε να μην με εξυπηρετήσει γιατί μου λέει, ξέρεις, αυτό δεν το ξέρω. Αργότερα όμως θα πάω. Γιατί μου δείχνει το ότι αυτό που κάνει το κάνει καλά, αν μη τι άλλο. Κοίταξε, είναι σημαντικό, εμείς το έχουμε φιλοσοφία στην Social Mind. Καταπιανόμαστε με πολλά πράγματα και κάποιοι το έχουν πει κιόλας, πολύ καλοί φίλοι, δεν μιλάω για κακεντρεχείς ανθρώπους, ότι ρε παιδιά, μήπως το ανοίγετε πάρα πολύ το concept. Το ακούω, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να αναλάβουμε κάτι άμα δεν είμαστε σίγουροι ότι θα αξίζει τον χρόνο και το χρήμα που θα διαθέσει κάποιος που μας αναλαμβάνει, τουλάχιστον με το δικό μας το κεφάλι, ναι, έτσι, ναι. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
Δηλαδή πάμε με μια καλή πρόθεση. Ναι. Τώρα αυτό όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει το πιστεύει. Ωραία. Και έρχομαι εγώ τώρα με το γιατί όχι. Το podcast. Σας λέω αυτή είναι η ιδέα και σκοπεύω να ξεκινήσω. Θα ήθελα, ξέρω εγώ. Τι να πούμε τώρα, το Φεβρουάριο-Μάρτιο. Πολύ ναι. Ωραία. Θα μπορούσε να ήθελες, για παράδειγμα. Το λόγο μου. Το λόγο σου και την εταιρική σου ταυτότητα. Σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσε να ήθελες ίσως κάποιες άλλες εφαρμογές αυτών των πραγμάτων, όπως κάποια διαφημιστικά φυλάδια, το ένα το άλλο. Εμείς μπορούμε να παράξουμε το γραφιστικό αυτών των πραγμάτων. Προφανώς δεν θα τα τυπώσουμε οι ίδιοι in-house, αλλά έχουμε συνεργάτες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ή αλλιώς μπορείς να το πάρεις και να το πας στον δικό σου συνεργάτη, αν έχεις κάποιον που εμπιστεύεσαι. Θέλω να πω, δεν κλειδώνουμε τους πελάτες σε εμάς. Ναι, γιατί ναι. Κάποιος μπορεί να έρθει με μια προϊστορία. Και εγώ να έχω ένα τυπογραφείο που το έχει μια θεία μου, παραδείγματος χάρη, και πρόκειται. Θα πάω εκεί, κατάλαβες. Δεν πρόκειται να σου πούμε δηλαδή ποτέ είναι take it or leave it η προσφορά. Ναι, ναι. Θα το πάμε να το δούμε ό,τι χρειάζεσαι. Μετά θα μπορούσες να μας πεις ότι, okay, θα χρειαστώ και ένα site για να ανεβάζω αυτά τα πράγματα που θα κάνω, μια ιστοσελίδα. Το κάνουμε αυτό. Ναι. Αυτή η ιστοσελίδα κάποια στιγμή στο μέλλον θα μπορούσε να ήθελες να την εξελίξεις σε ένα e-shop, σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο και λίγο από τον περσινό, δηλαδή 17-18, έχουμε πάρει μια πολύ μεγάλη εξειδίκευση σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Γιατί ναι. Ασχοληθήκαμε και με διασυνδέσεις με άλλα συστήματα, όπως για παράδειγμα ένα ERP, ένα CRM. Ναι. Δηλαδή συστήματα που έχουν οι εταιρείες για να καταγράφουν τους πελάτες τους, τους προμηθευτές και όλα αυτά, και μπορεί να θέλουν να διασυνδέσουν κάποια πράγματα με το e-shop τους. Είχαμε και την πολύ μεγάλη τιμή να μας καλέσουν να μιλήσουμε πέρσι στο World Camp Athens, το ετήσιο συνέδριο του WordPress που γίνεται στην Ελλάδα. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι μια τέτοια λογική με το e-shop. Θα μπορούσε, και μετά το τρίτο βήμα συνήθως είναι το marketing και διαφήμιση online. Αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να έχεις ίσως κάποια. Τώρα τα έχεις, τα social media, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Τα λέω επιθετικά, έτσι. Θα έπρεπε να έχεις κάποιους λογαριασμούς σε κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter, LinkedIn. Ναι. Εμείς μπορούμε να καθοδηγήσουμε και κάποιον, αν δεν ξέρει ποια από αυτά χρειάζεται και γιατί τα χρειάζεται. Για τα social media, εγώ τα κάνω τα δικά μου, έτσι. Okay. Αυτό που θα σου πω τώρα το πιστεύω και πολύ πριν αποκτήσω το γιατί όχι. Μάλλον όχι αποκτήσω, δημιουργήσω, έτσι. Έχει διαφορά. Σωστό. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον να κάνει τα social media για σένα. Δηλαδή, είναι άντε ας πούμε να αναλάβεις να κάνεις τα social media για το αμερικάνικο περιοδικό Vogue. Έτσι, θα ανοίξω το Instagram του περιοδικού Vogue και είναι πασιφανές κάθε post της αμερικάνικης Vogue τι μου βγάζει εμένα που το βλέπω. Γιατί αυτός που θα τα αναλάβει, προφανέστατα θα έχει εντρυφήσει, ξέρει, είναι παγιωμένη μάρκα, τι, δεν μπορώ να ποστάρω ένα γύρο πίτα σουβλάκι άσχημο. Γιατί μπορεί να αποστάρω ένα πίτα γύρω σουβλάκι μαζί με ένα μονόπετρο, ας πούμε, ή μαζί με ένα από μια ακριβό, ξέρω εγώ, πορτοφόλια. Αυτό θα είναι μια τσαχπινιά, ξέρω εγώ, του οίκου. Αλλά όταν έχει να αναλάβει το δικό σου καινούριο, πώς να το πω, κομμωτήριο, το δικό σου στούντιο μανικιούρ, το δικό σου, τη δική σου ταβέρνα, το δικό μου podcast ή οτιδήποτε εταιρεία μπορεί να έχεις, δεν πρέπει ο άλλος να καταλάβει πώς να το πω τώρα, το DNA της μάρκας σου. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Εδώ κάνεις ένα λάθος, το οποίο το κάνουν το 99,9% των πελατών μας που έρχονται. Θεωρούν ότι το agency θα τρέξει τα social media τους. Αυτό δεν ισχύει. Ναι. Ένα agency αναλαμβάνει κάποιες πολύ βασικές δουλειές. Όπως τι? Θα σου πω, και το μεγαλύτερο κέρδος είναι ότι ουσιαστικά κάνει τη δουλειά που εσύ δεν έχεις χρόνο να κάνεις. Ναι. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Προφανώς τους στόχους σου, είτε αυτή είναι πωλησιακή, είτε είναι στόχοι branding, είτε είναι στόχοι marketing, θα τους πεις εσύ. Τώρα, εμείς μπορεί, επειδή έχουμε μια εμπειρία στο κομμάτι του marketing, να σου δώσουμε κάποια εργαλεία για να το κάνεις καλύτερα. Να τους καταγράψεις, για παράδειγμα, με έναν πιο εύλυπτο τρόπο. Εμείς αυτό το λέμε στρατηγική online marketing. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, άντε και το έκανες. Ή πες ότι με φωνάζεις εμένα
και σου φτιάχνουν ένα τέτοιο πλάνο στρατηγικής και στο δίνουν μετά να το τρέξεις κιόλας. Ναι. Θα χρειαστεί να κάνεις γραφιστικά για να βγάλεις στα social media. Μπορεί να μην είσαι γραφίστας. Ναι. Θα χρειαστεί να γράψεις κείμενα. Άντε, εσύ είσαι του χώρου και ενδεχομένως μπορείς να τα γράψεις, αλλά το κομμωτήριο δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί να τα γράψει. Όχι, γιατί η γυναίκα είναι πολύ καλή κομμώτρια. Δεν είναι ακριβώς, πολύ καλή είναι να γράφει. Της. Ναι. Άρα λοιπόν, το κείμενο, οι λεζάντες, τα γραφιστικά. Αυτά ποιος τα κάνει για την κομμώτρια? Δηλαδή θα έρθει η κυρία και θα σας πει: εγώ έχω ένα κομμωτήριο που μόλις άνοιξα και θέλω marketing. Και θα φτάνουμε στα social media. Και εσείς της κάνατε μια στρατηγική. Σωστό. Που τύπου θα λέει, ξέρω εγώ, θα είσαι στο Instagram, θα είσαι στο Facebook και θα ποστάρεις 3 την ημέρα εκεί. Τώρα λέω μόνη μου. Μετά ποιος θα το κάνει αυτό όμως? Η δική σας δουλειά είναι και αυτό, δηλαδή που χειρίζεστε εσείς. Εμείς χρειαζόμαστε τον πελάτη απλά να μας δώσει όσο πιο καλά μπορεί αυτό που είπες. Το τι είναι η εταιρεία του. Και εδώ θα δεις στο, εκεί έξω να κυκλοφορούν δύο σχολές, marketers. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι ο πελάτης μπορεί να κάνει μόνο social media γιατί μιλάς στο κοινό σου και το κοινό σου σε ξέρει κλπ. Δεν είναι τελείως λάθος, γιατί καλό είναι να υπάρχει μια προσωπική επαφή, αλλά αυτή δεν είναι απαραίτητο ότι δεν μπορεί να βγει και μέσα από ένα agency. Δηλαδή το γεγονός ότι εσύ, σαν γιατί όχι, μας δίνεις ένα στίγμα ότι είμαι με ένα podcast το οποίο αφορά τον μέσο άνθρωπο με μια γενική θεματολογία για να τον ξεκουράζω όταν περπατάει στο δρόμο και θέλει να ακούσει κάτι ιδιαίτερο. Αυτό είναι κάτι που εσύ μας το λες. Ένα brief, ας πούμε. Ναι, δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα εσύ να πατήσεις και το κλικ στο Facebook για να είναι σωστό. Γι' αυτό το λόγο εμείς τι κάνουμε. Παίρνουμε το brief, βγάζουμε τη στρατηγική, τη στέλνουμε στον πελάτη, την εξετάζει, μας λέει αν ξεχάσαμε κάτι. Βγάζουμε ένα πρώτο ενδεικτικό περιεχόμενο για να δει το πώς το σκεφτόμαστε αισθητικά και με βάση και τις οδηγίες που μας έχει δώσει ο ίδιος. Το προγραμματίζουμε, αλλά δεν το βγάζουμε. Ναι. Το κοιτάει, το εγκρίνει, μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει: παιδιά, καλά είμαστε. Πάμε. Δηλαδή, εγώ αυτό που βλέπω με εκφράζει είναι: είμαι εγώ, δεν είναι κάτι ξένο. Ή παιδιά, είμαστε OK, αλλά αυτά τα 3-4 πράγματα θα ήθελα να τα διορθώσουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι λίγο ξένος προς αυτό που εγώ θα ήθελα να βγάλω. Ναι. Βλέπουμε σε εκείνη τη φάση αν μπορούμε να ταιριάξουμε εμείς σαν ομάδα με αυτό που θέλει ο πελάτης. Βλέπει το πρώτο περιεχόμενο, το εγκρίνει και μετά αρχίζει και βγαίνει. Και μετά φυσικά με τον καιρό, όταν αναπτύσσεις μια σχέση με το agency, η δουλειά ψηλοτυποποιείται κιόλας με την έννοια ότι πολύ πιο γρήγορα πιάνω αυτό που θες να πεις. Δεν χρειάζεται όλη αυτή η συζήτηση αρχική. Ναι, κατάλαβα. Αλλά φυσικά πάντα προγραμματίζεται, πάντα εγκρίνεται, πάντα υπάρχει το τηλέφωνο αν χρειαστεί να διορθώσουμε εδώ λίγο. Τώρα, να σου πω με απόλυτη ειλικρίνεια, οι πιο πετυχημένοι πελάτες είναι αυτοί που μας δίνουν τη δουλειά γιατί θέλουν να γίνει καλύτερη και όχι γιατί θέλουν να την ξεφορτωθούν. Ναι. Πρόσεξε το αυτό που σου λέω. Ξανά άλλη μία, το καταλάβω. Λέω, η δουλειά κάποιων πελατών μας τη δίνουν γιατί θέλουν να γίνει καλύτερη, όχι γιατί θέλουν να την ξεφορτωθούν. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει ακούσει ότι το Facebook είναι καλό για τα κομμωτήρια, άρα ας βάλω και αυτούς να βγάζουν 5 posts τη μέρα και δεν με νοιάζει τι βγάζουν. Αυτός είναι ένας πελάτης ο οποίος μάλλον δεν θα επιτύχει όσο καλή δουλειά και να κάνουμε εμείς. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει ο ίδιος μέσα στη δουλειά. Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή, σχέση. Έρχομαι στο στούντιό σου και βλέπω κάτι ξένο από αυτό που βλέπω στα social media και λέω το γιατί όχι, μα δεν μου φάνηκε έτσι πως το είδα στο Facebook. Ναι. Τώρα εδώ γιατί είναι έτσι. Ναι. Ή το ανάποδο. Wow, εδώ, αλλά στα social media πολύ παροχημένο, πολύ τυπικό, πολύ ξερό. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το φτιάξουμε αν δεν πάρουμε περιεχόμενο και την ταυτότητα, αν θέλεις, του πελάτη. Έχει έρθει πελάτες να σας πει: θέλω να μου κάνετε ένα βιντεάκι που να γίνει viral. Σαν να λέμε θέλω να κάνουμε μια ταινία που θα πάρει Όσκαρ, έτσι. Εδώ έχει ένα ανέκδοτο που μπορώ να σου πω αν θες. Να μου πεις. Γιατί, έρχεται λοιπόν, δεν θα πω φυσικά ούτε ονόματα ούτε τίποτα, αλλά έρχεται κάποια στιγμή λοιπόν ένα τηλέφωνο που λέει ότι θέλω να αναλάβετε την προσωπική μου εικόνα, είμαι καλλιτέχνης, δεν είναι γνωστός, οπότε δεν έχει νόημα να ψάχνουμε ποιος είναι, αλλά... Και να μας έλεγες γνωστός, πού να βρούμε τώρα τόσοι πολλοί καλλιτέχνες που έχει τώρα. Απλά για να μην εκθέσουμε κανέναν. Και λέει θέλω να με αναλάβετε, αλλά βιάζομαι. Και είναι παραμονή Χριστουγέννων, τότε με το χιονιά. Α, μάλιστα. Και εμείς ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε σε 3 μέρες, ας πούμε, για να πάμε διακοπές. Να κλείσουμε για διακοπές. Παρ' όλα αυτά, επειδή λέει όχι, βιάζομαι, σας παρακαλώ, λέμε: οκ, okay, ρε παιδί μου, μπορείς να έρθεις. Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να κατέβουμε γιατί είναι από Αθήνα να σε δούμε. Λέει: θα ανέβω εγώ. Χριστουγεννιάτικα θα ανέβει. Παραμονή. Ναι.
Και λέμε, οκ, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος βιάζεται πολύ κλπ. Και σκάει τώρα τη μύτη 9 η ώρα το πρωί ένα τυπάκι με μηχανή. Ναι. Με μηχανή. Christmas. Δύο άτομα μάλλον με μηχανή, ναι. Με τη μία μηχανή. Με το χιονιά. Ναι, ναι. Τη μέρα πριν το χιονιά που είχε ψόφο. Και ανεβαίνουν. Εκείνο το χειμώνα είχε όλο ψόφο. Και ανεβαίνουν μελανιασμένοι. Ναι. Και λένε, τι έγινε εδώ. Εντάξει, ρε παιδί μου, τους περιποιηθήκαμε τους ανθρώπους και λέει, γιατί κάνανε και όλο τον κόπο να το δούμε. Και λέει, λοιπόν, εγώ θέλω αυτό που είπες. Θέλω να γίνω ολόκληρος viral, όχι ένα βιντεάκι. Θέλω να μιλάνε για μένα σε όλη την θέλω Ελλάδα. Θέλω να είμαι viral. Ο οποίος μεταξύ μας. Εντάξει, έδωσε και το φίλο τώρα σαν χιν. Αλλά ο οποίος είχε ήδη καλά στατιστικά. Δηλαδή δεν ήταν κάποιος ο οποίος είχε ψώνιο που λέγαμε. Δεν ήταν τέτοια περίπτωση. Ο άνθρωπος είχε ένα κοινό, τον ακολουθούσε και φαίνονταν στα social media του αυτό. Ναι. Αλλά ήθελε το κάτι παραπάνω, το κάτι πιο επαγγελματικό. Έλα. Η βασική του επιδίωξη για να στο φτάσω, γιατί έχει νόημα που είπα το παράδειγμα αυτό, είναι αυτό που σου είπα στην αρχή. Λέει, εγώ μέχρι στιγμής κάνω μια προσπάθεια μόνος μου να δίνω στον κόσμο κάποιο περιεχόμενο για να με ακολουθούν. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είμαι καλός αυτό. Ναι. Παρόλο λοιπόν που ήταν. Πολύ σημαντικό περίεργο, αυτό. Να το δώσουμε. Αυτογνωσία. Αυτογνωσία. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ξέρω τι κάνω καλά και ξέρω και πολύ καλά τι δεν κάνω καλά και πρέπει να πλησιώσω τον εαυτό μου με την αντίστοιχη ομάδα. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί ήταν πολύ νέο παιδί και πολύ όριμο για την ηλικία που είδα εγώ. Δηλαδή, όταν σου λέει ότι καταλάβαινε ότι σε ένα πρώτο διάστημα πρέπει εγώ να κάνω τη δουλειά γιατί ποιον θα πληρώσω. Αλλά τώρα που βλέπω να προχωράει, θέλω έναν επαγγελματία να με αναλάβει, αυτό δείχνει μεγάλη οριμότητα επαγγελματική. Ναι, αλλά το να ζητάς όμως να γίνει viral είναι ισοδύναμο με το να κάνω μια ταινία που θα πάρει Oscar. Δεν το ξέρεις το viral. Δεν μπορεί να υποσχεθεί κάποιος viral, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καλές ιδέες για να ξεκινήσεις. Εσύ μπορείς να ξέρεις μια ιδέα πριν ότι θα γίνει viral. Όχι, αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει ένα viral μόνη μου που πρέπει να έχει ανεβεί σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα όμως. Πραγματικά. Και δεν ξέρω αν το είδες δηλαδή. Εκείνη ήταν άσπρη φωτογραφία. Την έκανα μόνη μου, έχω να σου πω. Με τις χώρες και το ψυχίατρο. Ναι, καλά λες. Ναι, με πήραν από την Αθήνα. Ότι ξέρεις, το έχουν ανεβάσει. Το είδα κι εγώ. Και το σοκαριστικό ήταν για μένα, γιατί ξέρω και πολλούς κωμικούς που έχουν πει ότι όταν βλέπουμε τα αστεία μας στα διάφορα post στα social media χωρίς το όνομα από κάτω, όταν το έβλεπα χωρίς το λόγο μου, είχα πάθει. Δηλαδή, με πόνεσε ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θα σου πω, δεν το περίμενα να πάρει τέτοια έκταση. Εννοείται. Για 24 ώρα. Πολύ λίγα. Η αλήθεια είναι ότι πολύ λίγα είναι τα viral τα οποία ήταν στοχευμένα viral. Ναι. Όπως για παράδειγμα ο Θεσσαλονικιός στο Άμστερνταμ και κάποια τέτοια που είχαμε δει παλιότερα. Αυτά, ας πούμε, είναι viral τα οποία. Είναι στοχευμένα. Ναι, ήταν πολύ πετυχημένα όμως γιατί κανείς δεν το κατάλαβε. Άργησε πολύ να καταλάβει κάποιος ότι μια εταιρεία ήταν πίσω από αυτά. Ήταν μια εταιρεία πίσω από αυτά. Δεν το ήξερα καν. Ας μην πούμε πια, αλλά. Όχι, αλλά απλά για μένα ήταν επασυφανές ότι αυτός το πήγαινε για να γίνει αυτό. Ναι. Δεν ήταν μια στιγμή αυθόρμητη που είμαι εκεί και το ανεβάζω. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει κιόλας ότι εγώ πιστεύω πολύ στον κόσμο που. Στον κόσμο και στις εταιρείες που αγαπούν τη δουλειά τους και τις ομάδες τους. Και δεν μιλάω για τα agency, μιλάω για τους πελάτες. Πιστεύω ότι μπορεί και οι ίδιοι να σε κάνουν να σκεφτείς ένα viral. Απλά το viral. Έτσι πως πας να το πεις όπως καταλαβαίνω, δεν είναι μια γραμμή παραγωγής όπου έρχεσαι social mind η οποία έχει εκεί πέρα πίσω θα δύο τύπους viral. Που κάνουν ναι, virals ναι. Και διαλέγεις αυτό που σου αρέσει. Ναι, αυτό εννοώ. Δεν αυτό πάει εννοώ. Έτσι, όχι. Πες μου κάποιον που χειρίζεται τα social media, δεν με ενδιαφέρει αν είναι ξένο ελληνικό παράδειγμα, συγκλονιστικά όμως, μην πεις Nike και τα χειρίζεται συγκλονιστικά ούτως ή άλλως. Εμένα μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όλη η διαδικασία χρήσης των ψηφιακών μέσων του Ομπάμα, της ομάδας του Ομπάμα. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι οι άνθρωποι που ήταν πίσω από αυτό ήταν ιδιοφύες. Πέρασαν πολιτικά μηνύματα τελείως στο υποσυνείδητο του ανθρώπου χωρίς να το καταλαβαίνει καν. Ναι. Και υπήρχαν και πολλά πράγματα που μεταγενέστερα δείξαν ότι δεν είχε γίνει σοβαρή δουλειά και ο κόσμος θεωρούσε ότι γίνανε επαναστάσεις στο θέμα αυτό. Ναι. Ήταν εξαιρετική. Δηλαδή, βασικά
θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε με πολύ ασφάλεια ότι ο Ομπάμα έδειξε στο Λευκό Οίκο πώς γίνονται τα social media. Ναι. Και η πρώτη καμπάνια και η δεύτερη. Όλες, όλες. Οι άνθρωποι του ήταν μυρογνωμόνια στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Και σε αυτό και στην ψηφιακή στρατηγική, που εντάξει, εκεί λόγω background ξέρω ποιοι ήταν. Και ο ένας που έχει κάνει, υπογράφει τους λόγους του, έχει podcast, έχω να σου πω έτσι. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε όμως τώρα. Απλά ο Ομπάμα έκανε, έκανε το σωστό, διάλεξε τον κόσμο του με προσοχή. Ναι. Και έδωσε βάση σε αυτό το συγκεκριμένο κανάλι και γι' αυτό και πήρε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι νέων μαζί του, γιατί από εκεί παρακολουθούσαν τι γίνεται. Τώρα που θα έχουμε και εκλογές, θα έχετε πολλή δουλειά, φαντάζομαι. Έχουμε δουλειά. Ναι. Έχουμε δουλειά. Και όσο πλησιάζει, πιο πολύ. Ναι. Μας προτιμάνε, η αλήθεια είναι, φέτος για πρώτη φορά έτσι από το πουθενά, που λέω εγώ. Το οποίο είναι πολύ μας χαροποιεί ιδιαίτερα που μας βρίσκει κάποιος. Είτε από σύσταση είτε από την παρουσία μας online, γιατί στην ουσία αυτό δείχνει κιόλας ότι κάνουμε καλά αυτό που κάνουμε. Ναι. Αφού δουλεύει και για εμάς. Εντάξει, ο πολιτικός χώρος είναι λίγο ιδιαίτερος. Ναι, θέλει ιδιαίτερο χειρισμό. Βέβαια, βέβαια. Και τώρα που είναι πάρα πολύ χαμηλά η δημοτικότητα των όλων των πολιτικών, έτσι, στη χώρα αυτή. Και ξέρεις, πάντα έχεις και μια. Και ένα δικό σου, ας το πούμε. Μια δική σου απόφαση. Αν είναι τελικά απλά επάγγελμα ή σημαίνει και κάτι άλλο για σένα αυτό, αναλόγως φυσικά με τις πεπιθήσεις του καθενός. Ποιο δηλαδή? Για παράδειγμα, όταν θα σου χτυπήσει ένας πολιτικός στην πόρτα, είτε αυτό είναι ένα κόμμα είτε είναι ένας μεμονωμένος άνθρωπος, που δεν συμφωνείς με τις απόψεις του, παραδείγματος χάρη. Αν δεν συμφωνείς με κάποιες απόψεις ή αν έχεις μια συγκεκριμένη πεποίθηση, ναι, θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στην διαχείριση. Δηλαδή, το φαντάζομαι αυτό. Να ή αν φοβάσαι την ομάδα σου, έτσι, γιατί. Ναι. Τώρα θα μου πεις, είναι θέμα επαγγελματισμού. Παρ' όλα αυτά, εγώ σου λέω κάποιες σκέψεις που πάντα γίνονται. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι τώρα να χτυπήσει την πόρτα Χρυσή Αυγή είναι ένα δύσκολο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν μας έχει τύχει μέχρι. Ναι, ναι. Δηλαδή, και αυτοί κάπου θα έχουν πάει, φαντάζομαι. Κοίταξε, στην Ελλάδα πάντως αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι δεν δίνεται και πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα social media. Δηλαδή, τώρα τελευταία βλέπουμε κάποιες καμπάνιες. Κάποια πιο ενεργεία, ας το πω έτσι, χρήσεων social media. Δηλαδή, από τις τελευταίες. Συμφωνώ, και είναι και μερικά μεγάλα ονόματα κιόλας που έχω δει εγώ στο Twitter, ας πούμε, που κάνουν και στο Facebook, που τα χρησιμοποιούν σαν η εμφάνιση του. Το tweet είναι η εμφάνιση του τάδε χθες το βράδυ στη Βέρεια. Επόμενο tweet. Το βίντεο με την τάδε στην ομιλία στο Κιλκής. Αυτό δεν είναι social media, δηλαδή για όνομα του Θεού. Να σου πω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό για τον εαυτό τους μόνοι τους και βγαίνει πολύ ειλικρινές. Ναι. Τώρα αν θα το έκανε μια εταιρεία θα πω ότι είναι πρόβλημα. Ναι, ναι, όχι. Λέμε αν έχει βγει αυτό μέσα από μια επαγγελματική. Αλλά τελικά πώς ξέρεις ποιο είναι επαγγελματικό και ποιο όχι. Εσύ, σαν απλώς. Εγώ τώρα αυτό που έχω τώρα στο μυαλό μου συγκεκριμένα αποκλείεται να είναι από μόνος του. Δηλαδή. Εντάξει, αποκλείεται. Ναι, ναι. Okay. Ναι. Θα σου πω μετά. Α, okay. Θα σου πω μετά. Backstage αυτό. Το όνομα. Backstage. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω δημοσίως, ρε παιδιά, τώρα εντάξει. Καλά κάνεις. Θα μας κόψει το εσουρού. Δεν θα μας κόψει το σουρού, εντάξει, δεν είναι ευγενικό. Ξέρω εγώ. Να πούμε για κανένα. Γι' αυτό λέω κάθε φορά ξένα παραδείγματα, γιατί είναι πιο εύκολο. Όχι, όχι, σωστό. Να λέμε τώρα, εντάξει. Και έχουν κάνει και μεγαλύτερο δρόμο εδώ που τα λέμε τώρα. Η Ελλάδα ακόμα είναι πίσω σε αυτό. Όπως είναι σε όλα. Εντάξει. Πώς είναι να κάνεις επιχείρημα μέσα στην Ελλάδα του 2000, των τελευταίων 4 χρόνων? Είναι πάρα πολύ δύσκολο φορολογικά. Ναι. Δεν έχει νόημα να το κρύβουμε πλέον. Είναι εξαιρετικά εχθρικό το περιβάλλον για επιχειρήσεις. Φορολογικά. Δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται, δηλαδή να μην είμαστε μηδενιστές. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτού του πράγματος. Δεν μπορώ να κατηγορήσω ενδεχομένως κόσμο που σκέφτεται πράγματα, γιατί έχω και συνεργασία με το πανεπιστήμιο, οπότε βλέπω πολλά παιδιά που η αρχική του σκέψη είναι θα φύγω. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το κατηγορήσω αυτό. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, ο καθένας ξέρει τι είναι το καλύτερο για αυτό. Βέβαια, βέβαια. Αλλά γίνεται με κόπο, αλλά γίνεται. Το βασικό που χρειάζεσαι σήμερα, εγώ θεωρώ, στην Ελλάδα για να έχεις μια επιχείρηση είναι μια ομάδα και έναν ή περισσότερο συνέδριο, αν μπορείς να το έχεις, που να καταλαβαίνεστε. Ναι. Γιατί στη δύσκολη περίπτωση αυτούς έχεις.
Γιατί έχω διαβάσει ότι οι περισσότερες λέει startups αποτυχαίνουν λόγω της ασυνεννοησίας. Ισχύει? Τώρα να σου πω κάτι. Όταν έρθει, όπως είπα, η κατραπακιά, ας το πούμε έτσι λαϊκά, εντάξει, η ψυχολογία σου αλλάζει. Πες μου μία κατραπακιά. Τι θα πει κατραπακιά? Να χάσει πελάτη. Κατραπακιά θα μπορούσε να είναι ένας φόρος που αλλάζει και σου τρώει ακόμα περισσότερο κέρδος από αυτό που είχες πριν. Ναι. Μία νομοθεσία η οποία ενδεχομένως δεν σου επιτρέπει να κάνεις κάποια πράγματα ή που σε βάζει να χάσεις χρόνο για να κάνεις κάποια πράγματα, να αλλάξεις το καταστατικό σου, να αλλάξεις πράγματα. Για παράδειγμα, να πούμε ένα παράδειγμα λίγο πιο απτό. Τώρα τελευταία ήρθε ο λεγόμενος φόρος για την διαφήμιση στο ίντερνετ. Ναι. Αυτό και μόνο που χάσαμε χρόνο για να ασχοληθούμε τι σημαίνει για μας, μας πάει πίσω σαν εταιρεία. Δεν σου λέω ότι ήρθε η απόγνωση, αλλά αν έχεις 10 τέτοια, τελικά πότε δουλεύεις? Δηλαδή, αν κάποια κακά πράγματα είναι, αν εγώ πρέπει να πάω να τελειώσω μια δουλειά στο ΙΚΑ, μπορώ να φάω μια μέρα. Ναι. Αυτή τη μέρα δεν μου την πληρώνει κάποιος, δεν μου την πληρώνει το κράτος, ναι. Αλλά εγώ τον πληρώνω με το χρόνο μου. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα μαζέψεις και αν πετύχεις και λίγο, δηλαδή αν έχεις και λίγο πρόβλημα στις πωλήσεις σου, ένα μήνα είσαι πιο κάτω κλπ. Μπορεί να φέρουν ένα κλίμα δύσκολο στην εταιρεία, δηλαδή στην διοίκηση κυρίως. Γιατί οι υπάλληλοι, εντάξει, okay, λίγο οι πολλοί είναι κατοχυρωμένοι ανάλογα βέβαια με το πόσο ηθική είναι η εταιρεία στην οποία δουλεύουν. Αλλά στη διοίκηση μπορεί να φέρει αυτό το πράγμα μια αναταραχή. Σε συνδυασμό τώρα με προσωπικά προβλήματα, γιατί αυτά σε έναν ιδιοκτήτη μια εταιρεία δεν διαχωρίζονται εύκολα. Τα προσωπικά εννοώ προβλήματα από τα εταιρικά προβλήματα, γιατί και στα δύο εσύ πρέπει να βρεις λύση. Μπορεί να κάνουν κάποιον άνθρωπο να μην είναι τόσο πολύ ευδιάθετος. Και εκεί γίνονται προστριβές. Ειδικά αν και οι 2, 3, 5, 10 συνέτεροι είναι στην ίδια φάση μαζί κακοί. Ναι. Μπορεί ένας να μην ανοιχτεί τον άλλον και εκεί μπορεί να υπάρξει μια ρήξη. Ναι. Δεν είναι εύκολη η ισορροπία, ούτε μπορούμε να κατηγορήσουμε κάποιον εύκολα. Ότι το χάσε. Και δεν μπορείς να συγκρατήσεις τα νεύρα σου. Εγώ δεν το κάνω αυτό, γιατί και εγώ έχω βρεθεί σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Και οι συνεταιροί μου έχουν βρεθεί σε αυτή την περίπτωση και το διαχειριστήκαμε ακριβώς επειδή κάποιος έκανε πίσω τη σωστή στιγμή. Ναι. Ναι. Δύσκολη συνύπαρξη. Κάπως σε όλες τις σχέσεις, βέβαια. Απ' την άλλη μεριά, φαντάζομαι ότι θα γίνονταν, και το λέω πάντα στον εαυτό μου αυτό, αν ήσουν μόνος σου με το χάος δίπλα να το κοιτάς. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Ναι, ναι. Εκεί δηλαδή βοηθάει να μπορείς να πεις έναν άνθρωπο, τι θα κάνουμε τώρα. Και να σου πει, κάτσε λίγο να το δούμε. Ξέρεις, είναι αυτή η παροιμία η αφρικάνικη που λέει, άμα θέλεις να πας κάπου γρήγορα, πήγαινε μόνος. Άμα θέλεις να πας κάπου μακριά, πήγαινε με παρέα. Σωστό. Δηλαδή, ίσως στην αρχή ενδεχομένως, που πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν γρήγορα, π.χ. ένα site, ένα logo, ένα όνομα, όταν είσαι μόνος σου. Θα πει κανείς ότι επειδή δεν έχεις να συμφωνήσεις πάνω σε κάτι, λες αυτό είναι, φύγαμε. Όταν είναι μια ομάδα, πρέπει να αποφασίσουν όλοι και να συμφωνήσουν. Και ειδικά για κάτι. Αυτά είναι σημαντικά, το όνομα, το logo, το site ενδεχομένως. Ναι, θα πω εκ πρώτης. Έχει σημασία στην Ελλάδα του 2018 που θα την κάνεις την εταιρεία σου? Θα ήταν διαφορετικά να είσαι στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, ή δεν έχει τώρα με το ίντερνετ καμία διαφορά? Έχει σημασία το προϊόν σου. Ναι. Έχει σημασία το προϊόν σου. Αν το προϊόν σου πουλάει εύκολα over the ίντερνετ, όποιο να την κάνεις είναι το ίδιο. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν σίγουρα κάποια κολλήματα με την έννοια, ακόμα και σήμερα δηλαδή, όπου κάποιοι παλαιών αρχών επιχειρηματίες θέλουν να συνεργάζονται με ανθρώπους που είναι στην περιοχή τους. Ναι. Π.χ. κάποιες μεγάλες εταιρείες από την Αθήνα θέλουν προτιμούν την Αθήνα. Τα agencies να είναι κοντά τους. Αλλά τώρα φαντάσου τον εαυτό σου. Θέλεις να χρησιμοποιήσεις μια εφαρμογή επικοινωνίας, το Skype. Ναι. Τυχαίο το παράδειγμα, δεν διαφημίζουμε ούτως ή άλλως. Σε πειράζει άμα είναι ο άλλος που θα σου κάνει υποστήριξη στην Κροατία, όχι, στην Ελλάδα ή στο, όχι, Αφγανιστάν? Όχι, τι σε ενδιαφέρει? Όχι. Αν δεν βρεις κάποιο πρόβλημα γλώσσας, κάποιο πρόβλημα κουλτούρας, κάποιο πρόβλημα συνεννόησης, δεν, ναι, σε ενδιαφέρει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι θέμα προϊόντος, δεν είναι θέμα locality. Ναι. Πες μου, αυτό το που βλέπω, το digital marketing 360 μοιρών, τι στο καλό είναι? Αυτό το ξεκινήσαμε, το λέμε λίγο εμείς, όταν πρώτο δημιουργήσαμε την εταιρεία, θέλοντας στην αρχή να εννοήσουμε ότι κάνουμε και την δημιουργία των online assets, όπως το website ή το ηλεκτρονικό κατάστημα κάποιου, ναι, και το digital marketing αυτό καθεαυτό.
Αλλά με τον τρόπο που κινείται η τεχνολογία σήμερα, πιστεύουμε ότι μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Ναι. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μιλάμε μια επιχείρηση που είναι, έχει πολλά καταστήματα. Φερρυπίν, μια αλυσίδα φούρνων. Ναι. Εντάξει, που έχει και πολλές εδώ στην, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και παντού. Ή μια αλυσίδα καφέ. Καφέ, οκ. Okay. Καταλάβαμε όλοι. Το να φτιάξει κάποιος μια σελίδα, okay, είναι ένα πρώτο βήμα. Το να φτιάξει κάποια social media, Facebook, Instagram, ό,τι χρειάζεται, είναι ένα άλλο βήμα. Το να διασυνδέσει, για παράδειγμα, το σύστημα που, το εμπορευματικό του σύστημα, το ERP του, για να καταγράφει πωλήσεις κλπ. Είναι ένα άλλο βήμα που επίσης μπορεί να κάνει. Αλλά μετά πάμε και παραπέρα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να θέλει να κάνει κάποιο πρόγραμμα πιστότητας, τα λεγόμενα loyalty programs. Κάρτα, ας πούμε, να βγάλει. Αυτό εσύ το ξέρεις με την έννοια της πλαστικής κάρτας. Στην social mind το προωθούμε ως mobile εφαρμογή, ναι, καλύτερα. Ναι. Άρα λοιπόν ξαφνικά η επιχείρηση βρίσκεται και με μια mobile εφαρμογή στο χέρι. Ναι. Που μπορεί να εξυπηρετήσει για πόντους, μπορεί να εξυπηρετήσει για προσφορές και μπορεί να εξυπηρετήσει ακόμα και για εταιρική ταυτότητα. Δηλαδή κάποιοι ανακαλύπτουν την εταιρεία όχι από το site της, αλλά την εφαρμογή που έβαλαν στο κινητό τους. Ναι. Άρα είναι ένα καινούριο κανάλι για να έρθει ο άλλος στο μαγαζί σου, στην πόρτα του μαγαζιού, στην ψηφιακή πάντα εννοούμε, έτσι. Ναι. Οπότε έχει πολλά τέτοια. Άλλοι χρησιμοποιούν το κομμάτι του newsletter, που παρόλο που θεωρείται κλασικό εργαλείο marketing, σήμερα οι αυτοματισμοί που υπάρχουν εκεί έξω είναι άπειροι. Δηλαδή, ναι, έχει πάει σε άλλα επίπεδα. Εντάξει, έχουμε δηλαδή αντιμετωπίζετε το marketing από σφαιρική πλευρά. Ακριβώς. Ναι. Γιατί ανάλογα με την περίπτωση, δύο είναι οι ανάγκες εδώ. Το ένα είναι μπορεί να μην ξέρεις τι υπάρχει εκεί έξω που να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Ιδιαίτερα αν είσαι μια ηλικία που είναι αποσυνδεδεμένη από την. Από ποια ηλικία? Νομίζω ότι το έχουμε σκεφτεί όλοι ότι εκεί πέρα έξω υπάρχει κάτι marketing για μένα που εγώ δεν το ξέρω. Ναι, προφανώς. Και ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με την Ελλάδα, που υπάρχει ένα περιθώριο να αντιγράψεις και να εμπνευστείς και να κάνεις benchmarking με τον κόσμο που είναι, τι να πω τώρα, πόσα χρόνια μπροστά από μας, έτσι. Ναι, βέβαια. Δεν έχει να... την ηλικία τη λέω γιατί υπάρχουν κάποιοι όντως μεγάλοι σε ηλικία επιχειρηματίες, οι οποίοι όμως είναι πολύ σοβαροί ως προς το marketing της εταιρείας τους και έρχονται και σου λένε, εγώ δεν γνωρίζω. Πες μου εσύ ποια από αυτά τα μέσα που είναι εκεί έξω πρέπει να χρησιμοποιήσω. Ναι. Και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα τους κοροϊδέψουν, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι θα τους κοροϊδέψουν, αλλά έναν έμπειρο επιχειρηματία δύσκολα μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Θα πάει να πάρει προσφορές από πολλούς, θα τις συγκρίνει, θα ρωτήσει εμπειρογνώμονες. Δηλαδή, απλά είναι αυτή η προσέγγιση τους. Δεν γνωρίζω, δεν θέλω να μάθω, θέλω να βρω κάποιον να το κάνει για μένα. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπως λες, νέων ανθρώπων που γνωρίζουν τεχνολογία, αλλά δεν γνωρίζουν ποιες είναι όλες οι υπηρεσίες marketing και έξω. Είναι, ναι, πολύ προφανές αυτό και λογικό. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ποιος θα σου πει την μαγιά που χρειάζεσαι για να έχεις την καλύτερη επιτυχία και φυσικά πάντα και το κόστος είναι ένας παράγοντας. Έχει κανείς το budget για να πληρώσει όλα τα πράγματα που μπορεί να κάνει? Ναι. Δεν θα το έχει, φαντάζομαι, πολλοί κόσμος το budget για όλα. Τώρα τελευταία έχουν γίνει περίεργα τα πράγματα, Δέσποινα, γιατί Φερρυπίν, για όλα όσα σου είπα σαν online κανάλια που εσύ μπορείς να μπεις και να ζητήσεις πληροφορίες για μια εταιρεία, συνδέονται Φερρυπίν και με τον νόμο προσωπικών δεδομένων. Ναι. Έχει ταβάνι η τεχνολογία? Δεν έχει ταβάνι, μιλάμε, το marketing, η τεχνολογία? Νομίζω πως όχι. Γενικά η τεχνολογία, ναι, το marketing, ναι, είναι ένα κομμάτι αυτής. Ναι. Δηλαδή προκύπτουν συνέχεια καινούργια πράγματα και θα προκύπτουν, θεωρώ, στο μέλλον. Ναι. Ποια εφαρμογή θεωρείς τα τελευταία 2 χρόνια η, ναι, αλλαγή που έχει γίνει τεχνολογικά ήταν έτσι πολύ χρήσιμη? Εννοείς την τεχνολογία γενικότερα, ναι, πιο trend, ας πούμε. Ναι. Θεωρώ ότι το Internet of Things είναι ένα πράγμα το οποίο έχει πολύ μέλλον μπροστά του. Θέλω να κάνουμε εκπομπή για το Internet of Things. Δεν είμαι ειδήμων. Όχι, αλλά γενικά λέω. Αν μπορείς να βρεις κάποιον που να το ξέρει το αντικείμενο, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Λίγο την ορολογία αυτή, όλη τα big data, τα Internet of Things. Γενικά, ένα πράγμα το οποίο εμένα, εγώ γενικά σαν καταβολές στην τεχνολογία, ακολουθώ τις ανοιχτές τεχνολογίες. Και λόγω έρευνας που κάνω πάνω στο αντικείμενο, αλλά και σαν προγραμματιστής, με ενδιαφέρουν τα ανοιχτά πράγματα. Ναι.
αυτά που θεωρώ ότι έχουν ένα νόημα και θα έχουν πολύ μεγάλο μέλλον είναι το Internet of Things και κυρίως το ανοιχτό κομμάτι των λύσεων Internet of Things. Από άποψη δεδομένων που ανέφερες, έχει πολύ ψωμί το αντικείμενο των διασυνδεδεμένων δεδομένων, όπως λέγεται, linked data στα αγγλικά. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Μεγάλες βάσεις δεδομένων που περιέχουν πληροφορία. Η εκάστοτε πληροφορία καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Π.χ. η Δέσποινα Καρανάκογλου είναι ιδιοκτήτρια του ενός podcast που είναι εταιρεία και λέγεται Γιατί Όχι. Ναι. Αλλά ξέρουμε ότι το Γιατί Όχι είναι εταιρεία και ναι, podcast, και η Δέσποινα Καρανάκογλου είναι ιδιοκτήτρια. Ναι. Αυτή είναι η σημασιολογική ανάλυση της πληροφορίας. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και από εκεί μπορούμε να πούμε ότι η Δέσποινα Καρανάκογλου τι άλλο όμως είναι πολίτης της Ελλάδας. Α, οκ, okay, άρα η χώρα στην οποία κατοικεί επίσημα είναι η Ελλάδα. Και ποια πόλη? Η Θεσσαλονίκη. Και αυτά όλα συνδέονται μεταξύ τους και μπορεί να γίνει μια ανάλυση. Mm. Εννοείται ότι πάλι έρχεται το GDPR εδώ και φέρνει κάποια barriers. Δεν έχει νόημα να πούμε στη διαδικασία. Και το τρίτο, κομμάτι θεωρώ ότι είναι τα wearables. Δηλαδή sensors, αισθητήρες, οι οποίες προσαρμόζονται πάνω σε πράγματα που φοράμε, είτε αυτό είναι ένα ρολόι, είτε είναι γυαλιά, είτε είναι τα ρούχα μας, τα οποία μπορούν να μετράνε πράγματα και να κατευθύνουν να μας κατευθύνουν σε κάποιες επιλογές της ζωής μας, για πιο υγιεινή ζωή, ναι, να προβλέψουν κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με παθήσεις ή να προβλέψουν παθήσεις που θα μπορούσαμε να πάθουμε και να μας ενημερώσουν εγκαίρως για αυτές. Αυτά είναι όλα πολύ... πολύ ωραία πράγματα, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, ξαναλέω. Έχω να σε ρωτήσω πάρα πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό ανανεώνω για την επόμενη εκπομπή, να ξέρεις. Θα είσαι ο teacher των. Τον marketing digital εδώ πέρα. Να είσαι καλά, όποτε θέλεις και ό,τι θέλεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Και καλή συνέχεια και σε εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποστόλης Κριτικός. Πες το site της εταιρείας. Το site είναι www.socialmind.gr. Τον Απόστολο τον βρίσκεται επίσης, άμα κάνετε Google το όνομά του, θα βγουν όλα τα social media τα οποία τρέχει. Και είναι και φανατικός ακροατής podcast, έτσι το ξέρουμε αυτό. Podcaster for life. Έτσι. Και περιμένουμε την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποτε θέλετε. Φιλιά πολλά.